Έλατε, έλατε στην παρέα μας, έλατε λίγο να σας πειρωθούμε, σας παρακαλώ, γιατί έχουμε ωραίο θέμα, το οποίο αφορά όλες τις μαμάδες του κόσμου, μηδεμιάς εξαιρουμένης. Αν μου πει μία μαμά εκεί έξω, ότι από τότε που η μητρότητα της χτύπησε την πόρτα, δεν ζει αγκαλιά με τις ενοχές της, θα είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Και γι' αυτό θα εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι της μητρότητας με την Κωνσταντίνα Βαγιοπούλη, η οποία βρίσκεται εδώ. Αντιρρίδα, στηρίζει, βάζει πλάτη και μας βοηθάει να ξεπεράσουμε μικρές κακοτοπιές που θα συναντάμε όλοι, δεν βαριέσαι και τι έγινε. Θα είμαστε εδώ για χρόνια ολόκληρα. Έτσι δεν είναι? Καλημέρα Χριστίνα μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Αυτό που μόλις περιέγραψες υπάρχει σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Πάντα μία μαμά έχει ενοχές, τα κάνω σωστά, τα κάνω όπως πρέπει. Αλλά πριν ξεκινήσω έτσι λίγο να το ξεδιαλύνω αυτό το θελό τοπίο, είναι πολύ σημαντικό να θυμάμαι το εξής. Πρέπει να επαναπροσδιορίσω τι σημαίνει καλή μαμά. Σίγουρα πάντως δεν είναι μία μαμά η οποία δεν κάνει λάθη. Μία καλή μαμά είναι αυτή η οποία είναι ταπεινή ώστε να ζητήσει συγγνώμη, έχει ενσυναίσθηση και είναι εκεί στο παιδί της. Αλλά θα τα πάρουμε όλα με την αρχή. Πολύ ωραία. Οι γυναίκες στις μέρες μας φυσικά είναι πάρα πολύ εγκλωβισμένες και μέσα στο κοινωνικό τους ρόλο και νιώθουν έτσι κάπως λίγο υπεύθυνες ότι εγώ είμαι ο λόγος που τα πράγματα είτε θα πάνε είτε δεν θα πάνε καλά στις ζωές των ανθρώπων γύρω μου. Δεν είμαι. δεν είμαι υπεύθυνη. Α, για πες. Βέβαια. Γιατί αυτή η πολύ μικρή φωνή στο πίσω μέρος του μυαλού μου που ξεκινάει και μου λέει ότι εγώ δεν είμαι καλή μαμά, δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί με γεμίζει με ενοχές, με τύψεις, σε όλες τις πτυχές του ρόλου αυτού. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να θυμάμαι ότι δεν είμαι η μόνη που νιώθω έτσι και σίγουρα δεν πρέπει να τα αποδεχτώ όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία, για να είμαστε δίκαιοι, μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν και στους μπαμπάδες. Απλώς, επειδή η κοινωνία κάπως λιγάκι τηρεί υψηλότερα πρότυπα για τις μητέρες. Και απαιτήσεις. Ναι, γι' αυτό είναι συνηθέστερα μεταξύ των γυναικών. Τι είναι όμως αυτές οι μητρικές ενοχές? Οι μητρικές ενοχές εμφανίζονται όταν μία μαμά νιώθει ανεπαρκής και πιστεύει ότι δεν προσφέρει αρκετά στο παιδί της. Και τι σημαίνει ανεπαρκής ακριβώς, είπαμε? Είναι αυτό το διάχυτο συνέστημα ότι δεν είμαι καλός γονιός ή δεν τα κάνω τα πράγματα σωστά. Και ένα σωρό άλλα πράγματα που κάνουν μία μαμά να νιώθει τύψεις. Γιατί όμως? Γιατί έχει μάθει να νιώθει η ίδια μόνο υπεύθυνη για το κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή του παιδιού της. Και μπορεί να ενεργοποιηθεί σε διάφορες φάσεις της μητρότητας, ακόμα και από την εγκυμοσύνη, με το να αυτοκατηγορείται μία μαμά, για παράδειγμα, για κάθε μικρό παραστράτημα που μπορεί να κάνει κατά τη διάρκεια της κοίησης. Και θέλω στο σημείο αυτό να εξηγήσω το μαμά και κόρη προκλήσεις στη σχέση τους έχει να κάνει απόλυτα με το θέμα το οποίο συζητάμε και έχουμε εντρυφήσει, διότι η μαμά είναι αυτή που θα καθορίσει αύριο μεθαύριο τη μανιέρα της κόρης της ως μαμά. Άρα αυτή είναι η νούμερο ένα πρόκληση. Δηλαδή, ό,τι λάθη κάνεις εσύ ως μητέρα, θα τα κάνει αργότερη κόρη σου βάσει του τι έχει μάθει από σένα. Διότι πατιέται η κασέτα, σωστά? Σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Και αυτές, τρέμετε μανάδες εκεί έξω, τρέμετε! Μα και γι' αυτό βασίζονται και στην παιδική μας ηλικία, ακριβώς για αυτό το λόγο που λες. Δηλαδή μπορεί να έχουν τις ρίζες τους στη σχέση που είχαμε και εμείς με τη μαμά μας και σε όλα αυτά που είδαμε και μεγαλώσαμε μαζί με αυτά. Και κάπως αρχίζω λοιπόν να κάνω το παιδάκι μου και αρχίζω ξαφνικά και έχω ενοχές πότε? Όταν βλέπω ότι αρχίζω και χάνω εύκολα την ψυχραιμία μου. Oh, καλά. Το οποίο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, το να μεγαλώνεις ένα παιδί είναι δύσκολο. Και είναι απολύτως φυσιολογικό και να εκνευριστώ με το παιδί μου, με τον σύντροφό μου, γιατί είμαι άνθρωπος. Ακόμα και να βαριέμαι κάποιες φορές. Είναι υπέροχο, δεν το συζητώ, το να παίζω με το παιδί μου και να το βλέπω κάθε μέρα να κατακτά νέες δεξιότητες, αλλά και το να λαχταράω μία συνομιλία με ενήλικες, και αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί με επαναφέρει και στους άλλους ρόλους που έχω, καθώς δεν είμαι μόνο μαμά. Δηλαδή, όταν γινόμαστε μαμάδες, δεν αφουσιωνόμαστε αποκλειστικά στο ρόλο της μητρότητας. Έχουμε και ζωή εκτός από αυτό. Δεν είμαστε μόνο μαμάδες μετά. Τι θες να μου πεις? Δεν είμαστε, όχι. Όχι, δεν είμαστε μόνο μαμάδες. Δεν ασχολούμαστε μόνο με το τι θα φάει το παιδί, τι θα φορέσει, αν θα διαβάσει και αν θα εξελιχθεί σωστά. Όχι, όχι. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Και τι μου τα λες τώρα απότομα, μετά από 11 χρόνια μητρότητας? Όπως και ο θυλασμός επίσης. Όχι, δεν ξέρω από αυτά. Ο θυλασμός είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πρώτα διλήμματα της γυναίκας που της δημιουργεί τύψεις και ενοχές, γιατί παλεύει και λίγο με τη μάχη των ταμπού σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά σίγουρα θα επιλέξει, θα διερευνήσει τις εναλλακτικές και θα κάνει ό,τι είναι καλύτερο για το παιδί και για την ίδια. Δεν θα μιλήσω φυσικά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία όταν βλέπω ότι αρχίζουν και με επηρεάζουν πάρα πολύ, αυτό μου δημιουργεί πολλές ενοχές. Με μια πολύ γρήγορη ματιά στο Instagram,
μπορούμε να δούμε εκατοντάδες δημοσιεύσεις από μαμάδες οι οποίες κάπως μας φαίνεται ότι τα κάνουν όλα καλύτερα από εμάς. Βέβαια, υπάρχουν και αυτές που πια του πήραν χαμπάρι και άρχισαν να τα κανεβαλίζουν όλα. Οπότε σου λέει τώρα, σου δείξω εγώ τι έχει γίνει από το πρωί. Να το πάμπερ, το γεμισμένο από το προηγούμενο βράδυ που δεν το έχω καθαρίσει. Να το γάλα που είναι 2 ημερών. Υπερβολή, το ξέρω, αλλά θέλω να σα δώσω ένα ακραίο παράδειγμα για να καταλάβετε ότι έχει αρχίσει ο κόσμος να τα βγάζει στη φόρα όλα. Βγάλετε τα στη φόρα, παιδιά. Καιρός ήταν, γιατί και εμείς παρασκηνιακά δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει, ούτε μπορούμε να ξέρουμε αν λίγα δευτερόλεπτα πριν από το πλάνο ή λίγα δευτερόλεπτα μετά από το πλάνο, αυτή η μαμά, που στα δικά μας τα μάτια φαίνεται τέλεια, μπορεί να έχει μια έντονη έξαρση θυμού. Ή μπορεί να είναι έτοιμη να ζητήσει ψυχιατρική βοήθεια ή αγωγή για χάπια, γιατί μπορεί να την παλέψει και είναι πολύ θεμητό κι αυτό. Όπως και να έχει όλες αυτές τις περιπτώσεις, επηρεάζεται πάρα πολύ αυτό η εικόνα μου και κάπως νιώθω ότι είμαι ένας άνθρωπος μικρής αξίας. Και ακραία, δυστυχώς όμως όχι σπάνια, βλέπουμε αρκετές γυναίκες οι οποίες για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα αναπτύσσουν μηχανισμούς άμυνας όπως είναι η αποφυγή. Αρχίζουν δηλαδή και αποστασιοποιούνται από τον σύντροφο, από τους φίλους, από μια ουσιαστική ενασχόληση με το παιδί και αναπτύσσουν και ανθυγιεινές συνήθειες, όπως είναι η συναισθηματική υπερφαγία ή όπως είναι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, γιατί προσπαθούν να δραπετεύσουν από αυτές τις ενοχές. Τι μπορούν να κάνουν όμως σε ένα υγιές πλαίσιο για να τις ξεπεράσουμε αυτές τις ενοχές και να ζήσουμε τη στιγμή και με το παιδί μας και της δικής μας ζωής. Για αρχή θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πότε οι ενοχές μας βασίζονται στην πραγματικότητα. Πότε. Οι πεποιθήσεις μας πολλές φορές τροφοδοτούνται από μη ρεαλιστικές υποθέσεις. Είναι καλό λοιπόν να αναρωτηθώ. Έχω ένα φίλο, ο οποίος αντιμετωπίζει μια ανάλογη δυσκολία. Θα είμαι τόσο επικριτικός μαζί του όσο είμαι με τον εαυτό μου? Ή πόσο πιθανό είναι όλοι οι γονείς πια να μην μαλώνουν ποτέ τα παιδιά τους ή να είναι πάντα ήρεμοι με αυτά? Εμείς τραβήξαμε ένα επικό καραβάζι σε 7,5 ώρα το πρωί με την κόρη μου. Επικό όμως. Επικό. Και σκεφτόμουν και έλεγα τώρα του έχω δημιουργήσει του παιδιού τραύματα. Και λέω: έχω δημιουργήσει τόσο πολλά στο παρελθόν. Μην ανησυχείς, προχώρα. Μετά ήρθε, μου έδωσε ένα φυλάκι. Και τα παιδιά καταλαβαίνουν πότε κάνουν λάθος και πότε όχι. Είναι τώρα πια προεφηβεία, είναι επικοί οι καυγάδες. Είναι γυναίκα προς γυναίκα, δεν είναι μαμά με κόρη. Mm-hmm. Είναι δύο γυναίκες που σαν τα κρυάρια βάνανε τα κεφάλια τους με τα. Είναι ποιος θα επιβιώσει στο τέλος. Ναι, και φυσικά άμα το βλέπω αυτό με μία μαμά και έξω, θα έλεγα. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, δεν θα παίρνω το μέρος της μαμάς. Θα παίρνω του παιδιού, συγγνώμη. Mm-hmm. Μπορεί να έπαιρνε το μέρος της μαμάς και να της έλεγα τώρα. Ναι. Αλλά στα δικά μας τρελός, στον άλλον γιατρός. Τα ξέρετε αυτά, έτσι. Πες γιατρέ μου, πες σε παρακαλώ. Βλέποντας τώρα που λες και εσύ τις άλλες μαμάδες, καλό είναι λιγάκι να είμαστε πολύ επιλεκτικοί στο τι λαμβάνουμε ως πρότυπα. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι ο κάθε άνθρωπος στη ζωή έχει τη δική του προσωπική ιστορία και τη δική του διαδρομή. Δεν γνωρίζουμε τι γίνεται παρασκηνιακά. Επομένως, αν εγώ βλέπω ότι αρχίζω και επηρεάζομαι πολύ άσχημα από τα πρότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνω unfollow. Δεν μου είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο. Χαλιέμαι, το κόβω. Για ποιο λόγο για να χαλιέμαι. Το κόβω, παιδιά, unfriend. Πολύ σωστά, ναι. Και προσπαθώ και να εξασκήσω και λίγο την αυτοσυμπόνια μου. Αυτοσυμπονέσου, ρε παιδί μου. Πες μου ακόμα μια μέθοδο αντιμετώπισης της χιονοστιβάδας των μητρικών ενοχών, σε παρακαλώ. Θα πω την πιο σημαντική. Ωραία. Και η οποία μας κλειδώνει πολλές φορές. Ζητάω βοήθεια και υποστήριξη. Δεν είναι κακό, είναι ok να ζητήσω βοήθεια και μη σου πω κιόλας ότι η επιλογή μου το να απευθυνθώ κάπου για υποστήριξη είναι ακριβώς αυτό που με κάνει καλό γονέα, γιατί δείχνω ότι δουλεύω ενεργά για να βελτιώσω την κατάσταση. Ναι, παιδιά, και αν αυτό σημαίνει να βγείτε στο μπαλκόνι σας και να αρχίσετε να φωνάζετε βοήθεια, και αυτό δουλεύει και αυτό. Ναι. Δηλαδή, από όπου μπορείς, από τη φίλη που θεωρείς ότι θα κάνει καλά, από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, γιατί πάντα ταμπού. Και από τον σύντροφό σου που καμιά φορά δεν δεχόμαστε τη βοήθεια γιατί νομίζουμε ότι δεν θα το κάνει καλά όπως εγώ. Δώσ' του την ευκαιρία. Μπορεί τελικά να υποστήριξη του να είναι σωτήρια. Δεν το ξέρεις. Αυτό έχει λίγο μια μικροπαγιδούλα. Γιατί αν έχεις πολλά νεύρα, δεν θα το ακούσεις πολύ ευχάριστα. Θα το ακούσεις σαν πατρονάρισμα. Οπότε καλό είναι καλύτερα να πας στον ειδικό ψυχικής υγείας παρά στον σύντροφό σου. Γιατί συνήθως όταν έχεις ενοχές ως μητέρα, θα έχεις και ενοχές ως σύντροφος. Οπότε θα πολλαπλασιαστεί όλο αυτό. Ναι, αυτά πάνε μαζί. Καλύτερα τον τηλεφωνάκι, Κωνσταντίνα, έλα. Σου χωνέα, θέλω τη βοήθειά σου. Δεν θα πω όχι. Ορίστε. Αχρίαστη να είμαι, βέβαια. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όλες οι λύσεις βρίσκονται εκεί έξω, αρκεί να τις αναζητήσουμε. Και το να είσαι μαμά και μπαμπάς είναι μια δύσκολη δουλειά, απαιτητική.
Ωστόσο, θα ζήσω και με το ότι έχω ενοχές από καιρό σε καιρό, αλλά πρέπει να τις αντιμετωπίσω με στρατηγικές, γιατί διαφορετικά θολώνουν την κρίση μου και δυσκολεύομαι να συνδεθώ με το παιδί μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ.